Καλημέρα Γιώργο. Καλημέρα Δήμο. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού σε όλους. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού, όχι καλό χειμώνα. Δεν θέλουμε να παγώσει η ψυχή μας, παγώνει έτσι κι αλλιώς, αλλά εντάξει, ας τα αφήσουμε αυτό. Γι' αυτό είπα καλό υπόλοιπο. Τι κάνεις? Καλά. Περιόδευσες στα νησιά μήπως, πήγες στην ΚΟ μαζί με την κυρία Χριστοδουλοπούλου εκεί? Α, εκεί πέρα πάνε οι φωστήρες να λύσουν τα προβλήματα. Εγώ δεν πήγα στην ΚΟ, όχι, δεν, παρόλο που το αγαπάω το νησί, είναι από τα πιο όμορφα νησιά του Αιγαίου μας, να μου πεις και ποιο είναι άσχημο, αλλά τέλος πάντων δεν πήγα εκεί πέρα και μαθαίνω όμως αυτή την ασκήμια που γίνεται εκεί πέρα και την έλλειψη προνοητικότητας που είναι πάρα πάρα πολύ επικίνδυνη, διότι τα νησιά έχουν μικρούς πληθυσμούς και είναι πολύ εύκολη η αλλίωση του κοινωνικού ιστού. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να προσεχθεί ιδιαίτερα. Δεν είναι το ίδιο να μπουν 5.000 άτομα στη Γαλλία, στη Μασσαλία, ας πούμε, ξέρω εγώ, που χάνονται μέσα στο πλήθος. Που χάνονται μέσα σε ένα τεράστιο, μια τεράστια έκταση και να μπουν 5.000 άτομα στην ΚΟ. Σε συνέντευξη που είχα παλαιότερα με την δήμαρχο της Στήλου, μου έλεγε, ας πούμε, ότι κάποια στιγμή είχε φτάσει να είναι 600 οι κάτοικοι της Στήλου, όσοι είναι δηλαδή άνθρωποι, και 3.000 οι μετανάστες. Και εδώ, όχι πρόσφυγες βέβαια, γιατί πρόσφυγες είναι κάποιος που είναι από εμπόλεμη περιοχή. Αυτή είναι λάθρομετανάστες. Και το πρόβλημα εδώ πέρα είναι οξύτατο. Το καταλαβαίνεις ότι ήταν επί 5 σε σχέση με τον μόνιμο πληθυσμό του νησιού. Καταλαβαίνεις τι πρόβλημα είναι αυτό. Βασικά είναι πρόβλημα υγιεινής. Τι αρρώστιες δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν, δεν το καταλαβαίνω. Πού θα εξυπηρετηθούν αυτοί οι άνθρωποι, πού φωνάζουν, θα πάνε. Γκρινιάζουν ότι είναι πρόβλημα, λέει, των Δήμων. Μα τι δουλειά, δηλαδή, ένας Δήμος πόσους θα μπορεί να περιθάλπει? Εδώ αντιμετωπίζουν οι ίδιοι τα προβλήματα τα δικά τους. Σωστά. Είναι θέμα της πολιτείας. Σωστά. Μάλιστα. Είναι θέμα της πολιτείας, αλλά η πολιτεία μυαλό δεν έχει αυτά τα πράγματα. Έχει για οποιοδήποτε άλλο θέμα. Μπορεί να σου βρει γρήγορα 500 air condition για να καλύψει έναν νέο καταβλισμό, αλλά δεν μπορεί να δώσει ένα air condition σε έναν άνθρωπο ο οποίος είναι ανήμπορος, ανάπηρος και δεν έχει να πληρώσει τη ΔΕΗ του, ας πούμε, και κοντεύει να πάθει δερμοπληξία μέσα σε ένα σπίτι του. Έλληνα μιλάω. Έτσι. Χρονοτοπία λοιπόν. Ναι. Το πρώτο δημοσίευμα μετά την Ραστόνη. Τη Ραστόνη, όχι και Ραστόνη, αλλά τέλος πάντων. Ραστόνη κάνουν κάποιοι άλλοι, Γιώργο. Ναι, ναι. Και βλέπω ότι καταπιάστηκες με την Ήμβρο, η οποία κατοικείται τουλάχιστον, λες, από το 6.500 π.Χ. Ναι, είναι συντριπτικά τα νέα στοιχεία της αρχαιολογίας στο νησί μας. Η Ήμβρος είναι νησί των Θρακικών Σποράδων. Μαζί με τη Σαμοθράκη και τη Λίμνο ανήκανε στις Θρακικές Σποράδες κατά την αρχαία γεωγραφία. Και φυσικά δεν έχουν άδικο οι αρχαίοι μας συγγραφείς, όταν λένε ελληνικότατο νησί, όταν εκεί πέρα μέσα λαμβάνει χώρα η ιστορία με τον Ιετίωνα στον Τροϊκό Πόλεμο που είναι βασιλιάς της νήσου κλπ. Το πρόβλημα είναι βέβαια με τους Τούρκους, όψιμους κατόχους του νησιού αυτού τα τελευταία χρόνια, οι οποίοι φυσικά... Και πολλούς έπικους βέβαια, όπως και μια τεράστια νοικοδόμηση η οποία υπάρχει. Ναι, σε κάποια χωριά, ναι. Όχι στα ελληνικά χωριά. Όχι στα ελληνικά χωριά, ναι. Αυτά φθήνουν. Σε καταβλισμούς καινούριους που γίνανε μετά χωριά που, για τους έπικους που φέρανε αναγκαστικά εκεί πέρα από τα βάθη της Ανατολής και κυρίως κατάδικους. Εδώ η σκαπάνη λοιπόν κάθε φορά που σκάβει είναι ένα χαστούκι προς την Τουρκία, προς τους Τούρκους, προς όλους αυτούς που τώρα τα τελευταία χρόνια, 200 χρόνια έχουν κατασταθεί σε αυτή την περιοχή, που τους λέει ότι δεν είστε από εδώ. Δεν έχετε καμία σχέση με αυτά τα χώματα. Γιατί μέχρι στιγμής υπήρχε μικρινοϊκή κατοίκηση, την είχαν βρει το τουρκικό πανεπιστήμιο που έσκαβε στην Παναγιά, την πρωτεύουσα της Ήμβρου, δείχνοντας σχέσεις του νησιού εκείνη την εποχή με Λίμνο, με Κυκλάδες, με τη Θράκη, με τη Δήλο, με τη Μήλο, με την Κρήτη, και λέγανε, ας πούμε, ξέρω εγώ, ότι να, στα μικυναϊκά παύλα μερικά χρόνια το νησί είχε σχέσεις με το Αιγαίο, προφανώς λοιπόν έμενε εκεί, υπήρχαν κάποιες λογοκρισίες από το, ξέρετε, είναι πολύ αυστηρά τα πράγματα στην Τουρκία, δεν μπορεί να μιλήσει κανείς εύκολα σε στρατιωτικά καθεστώτα σχεδόν καθόλου. Υπήρχαν κάποιες λογοκρισίες ακόμα και σε επιστημονικές ανακοινώσεις των αρχαιολόγων, λέγοντας ότι η Ήμβρος έχει μικυναϊκή κατοίκηση. Οι Τούρκοι στα μικυναϊκά χρόνια δεν υπήρχαν ούτε καν στη Μογγολία, δεν ήταν ακόμα, ας πούμε, ξέρω εγώ, δεν υπήρχε ως λαός στα μικυναϊκά χρόνια οι Τούρκοι. Πόσο μάλλον να βρεθούν σε αυτά τα άγια χώματα τα αιωνικά.
Και τώρα λοιπόν σε μια περιοχή. Τώρα πάμε πιο πίσω. Και τώρα λοιπόν σε μια περιοχή στο Γκουρλού, ένα νεοτουρκικό χωριό, που είναι, κοιτάει προς Αιγαίο, κοιτάει προς Δύση δηλαδή, προς το Αιγαίο μας, όπου έγραφα εγώ στο βιβλίο μου για την Ήμβρο, στο Ήμβρος Πεπαλόεσα, το είχα επισημάνει το σημείο, το είχα δει αυτό το σημείο, ότι υπάρχει νεολιθική κατοίκηση. Αυτό το έγραφα, αλλά δεν είχα κάνει φυσικά ανασκαφές, με το μάτι μου περνώντας, βλέποντας πέντε σκάματα και πέντε πέτρες. Και το είχα αφήσει έτσι. Τώρα λοιπόν βγήκανε λοιπόν οι αρχαιολόγοι που σκάβουν εκεί στην περιοχή και πράγματι πιστοποίησαν κατοίκηση στην περιοχή 8.500 χρόνια πριν από σήμερα. Με κατοίκους που ήρθαν, λένε αυτοί, από την Ανατολία. Έτσι λένε πάντα όταν θέλουν να λίγο να ωρεοποιήσουν τα πράγματα και να μην οξύνουν καταστάσεις. Όπου οι οποίοι όμως είχαν σχέση με Λίμνο και με Αιγαίο. Δείχνουν τα ευρήματα ότι οι κάτοικοι αυτοί είχαν αγαλματίδι, είχαν τον τρόπο με τον οποίο αναθέτουν οι πιστοί του Αιγαϊκού χώρου στους τότε θεούς τους. Επίσης δείχνουν ότι η αλληλεία ήταν δευτερευούση σημασία για τους κατοίκους της Ήμβρου, πρωταρχική σημασία. Ναι, πρωταρχική σημασία ποιο έχει? Η κτηνοτροφία. Α, η κτηνοτροφία. Ήταν κυρίως κτηνοτρόφοι, όπως και στη Σαμοθράκη, έτσι. Άμα θα πας στη Σαμοθράκη που θα έχεις πάει προφανώς, φαντάζομαι το καλύτερο μενού είναι το κατσίκι. Το κατσίκι, δεν το ξέρεις, λένε για ψάρι αμέσως. Έτσι, πολλά νησιά έτσι που είναι ορεινά και μπορούν να εκτρέφουν ζώα και τους επιτρέπει δηλαδή η γεωμορφολογία του εδάφους. Είναι και τα δύο νησιά βέβαια που βόσκουν ελεύθερα τα κατσίκια, ναι, και η Ήμβρος και η Σαμοθράκη. Ήταν κατεξοχή λοιπόν οι γεωργοκτηνοτρόφοι, γνωρίζουν τα σιτηρά, κάτι πάρα πολύ σημαντικό, φέρνουν τα βοηδή και τις έγκες τους, δηλαδή η οικογενειακή κτηνοτροφία είναι πάρα πολύ παλιά αναπτυγμένη εκεί πέρα. Αρκεί να σου πω ότι εγκαταστάσεις αμυγός ψαροχωρίων στο Αιγαίο έχουμε από την 8η ή 10η χιλιετία π.Χ. Κάτι που σημαίνει ότι μπαίνει και η Ήμβρος μέσα στο παιχνίδι, μέσα στη μεγάλη γκάμα εκείνων των θέσεων του Αιγαϊκού χώρου που από πάρα πολύ νωρίς ανέπτυξαν την οικόσιτη γεωργία, η εκτινοτροφία. Είναι πάρα πολύ σημαντικά πράγματα αυτά, δεδομένου ότι μπορούμε έτσι να τοποθετήσουμε την Ήμβρο φυσικά στον Αιγαϊκό χάρτη, στο ελληνικό υγειακό ενδιαφέρον και καμία σχέση βέβαια οι Τούρκοι με όλα αυτά τα πράγματα οι οποίοι εμφανίζονται στην περιοχή κάτι χιλιετίες μετά. Έτσι, πολύ σημαντικά πράγματα αυτά, πάνε πίσω, πάει σε νεολιθική κατοίκηση η Ήμβρος μας, όλα αυτά σιγά σιγά, ξέρεις κάτι, το ψέμα δεν μπορεί να κρατιέται για πολύ καιρό θαμένο, έτσι, δεν, και βέβαια, όσο και να κάνεις παραποίηση ιστορίας, όσο να λες ξερνάει, ότι... ο επιστήμονας είναι πάντα επιστήμονας. Ξερνάει λοιπόν τη Ήμβρου ελληνισμό, έτσι. Μπράβο, να κλείσουμε. Ακριβώς, ο επιστήμονας είναι πάντα επιστήμονας. Έτσι, μπορεί να του δίνουν, να τον στενεύουν, να του φύγουν το κεφάλι, να τον βάζουν σε μέγενες, σε χειροπέδες, να μην πει, αλλά προσπαθεί ο άνθρωπος, ο αρχαιολόγος εκεί πέρα, ο Ερντόγλου, προσπαθεί να πει τα πράγματα με το όνομά του στα πλαίσια που πρέπει να αναγνωρίζουμε πώς γίνονται οι ανακοινώσεις στην Τουρκία, έτσι, με σφιγμένη γροθιά και με σφιγμένη έκφραση, ότι η Ήμβρος ξερνάει ελληνισμό από τα νέο ελληνικά χρόνια. Γιώργο μου, να σε ευχαριστήσουμε θερμά. Να είσαι καλά.